Καλησπέρα από το abola.gr, από το Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Στεφάνου. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, κύριο Μαγκίνα. Κύριε Μαγκίνα, λίγα λόγια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι το επιθυμητό που θέλαμε να έχουμε. Ξεκίνησε το παιχνίδι και βρεθήκαμε στο δεύτερο γκολ με ένα λάθος αμυντικό πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε. Κόντρα στη ροή του αγώνα δεχτήκαμε και δεύτερο γκολ. Θέλω να πιστεύω ότι... Όχι, θέλω να πιστεύω, έτσι είναι η αλήθεια. Δηλαδή, είχαμε 5 ποδοσφαιριστές βασικούς έξω, τους οποίους δεν μπορούσαμε να τους αντικαταστήσουμε. Ήταν μικρό το χρονικό διάστημα. 2 έπαιζαν τραυματίες, και ο Κετζελίδης και ο Σεΐτη. Ο Σεΐτη έγινε αναγκαστική αλλαγή. Αυτό μας οδήγησε στο να μην είμαστε καλοί στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεχθήκαμε 2 τέρματα. Ήταν μικρό το χρονικό διάστημα μέχρι να γυρίσουν οι τραυματίες Κυριακή, Τετάρτη και Κυριακή που παίζουμε στην Άνοιξη, και δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μάλιστα. Σχετικά με την ομάδα του Αγίου Στεφάνου, έρχονται τα παιδιά από ακαδημίες, έχει διαφοροποιηθεί η ομάδα σε σχέση με πέρυσι, το νέο αίμα. Εντάξει, έχει διαφοροποιηθεί η ομάδα από πέρσι. Έχουν μείνει μόνο 2 παιδιά από την περσινή ομάδα, ο Ιωσήπου, ο Μαγκίνας. Οι υπόλοιποι είναι όλοι μεταγραφές. Η ομάδα στήθηκε μετά τον Αύγουστο και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε πάλι από την αρχή την ομάδα. Είχαμε αρκετά προβλήματα, είχαμε τις φωτιές, είχαμε τον κορονοϊό, είχαμε έλλειψη όσον αφορά στην προετοιμασία, δεν κάναμε ολόκληρη την προετοιμασία, παίξαμε λίγα φιλικά. Η ομάδα άρχισε και στήθηκε μετά με κάποια παιδιά που ήρθανε, αλλά ήταν μικρό το χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να έχουμε πίεση όσον αφορά τη συχνότητα των αγώνων. Για το επόμενο στάδιο, για τους επόμενους αγώνες, έχετε να μας πείτε με ποιες ομάδες θα μπορεί να δυσκολευτείτε, ίσως ποια θα είναι τα ντέρμπι της αγωνιστικής? Όλες οι ομάδες στον όμιλο το δικό μας είναι δύσκολες και είναι καλές ομάδες. Όπως ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Μας βρήκε σε μια μέρα που είχαμε τις πολλές απουσίες. Η Παλίνη είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουμε στον όμιλό μας δύσκολες ομάδες, τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε τώρα. Παίζουμε στην Άνοιξη την Κυριακή και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ομάδες, ο όμιλος ο δικός μας έχει πιο δύσκολες ομάδες. Πιο δύσκολο έργο. Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Μαγκίνα.